Ο Μακρύγιαλος Πιερίας φιλοξενεί το πανελλήνιο πρωτάθλημα jet ski καθώς και τους αγώνες κυπέλου φουσκωτών σκαφών. Ο αγώνας των σκαφών διοργανώνεται από τη Λέσχη Ταχύπλων και Φουσκωτών Σκαφών Μακρυγιάλου και το πρωτάθλημα των jet ski γίνεται σε συνεργασία με την Ελληνική Λέσχη Ταχυπλοείας. Το ταξίδι με στη θάλασσα με ένα ταχύπλο όμως πώς είναι? Είναι υπέροχο. Δεν συγκρίνεται με τίποτα. Και επειδή εμείς τη θάλασσα την έχουμε. Έχουμε πολύ θάλασσα. Η Ελλάδα είναι κατεξοχήν θαλάσσιος τόπος. Η θάλασσα είναι υπέροχη. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να κάνεις βόλτα με ένα jet ski και με μια βάρκα να βγεις έξω, πάλι θα το απολαύσεις. Απλώς το jet ski είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι δύο μέρες, είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Φουσκωτών Σκαφών Μακρυγιάλου και jet ski. Από εχθές το απόγευμα άρχισαν να φτάνουν στον Μακρύγιαλο από όλα τα μέρη της Ελλάδος και δεν θα ήταν παράληψης να μην αναφέρουμε ότι η σημερινή συμμετοχή που έχουμε είναι από την Ιταλία, λέγεται Chris και θα λάβει μέρος με το νούμερο 13 στους αγώνες ανοιχτής θάλασσας φουσκωτών σκαφών Μακρυγιάλου. Η συμμετοχή είναι από την Κέρκυρα. Όπως κάθε χρόνο δίνουν το παρόν τους με τη συμμετοχή τους από την Αθήνα, από την Θεσσαλονίκη με τον κύριο Δελουπούλιο, ο οποίος μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ σήμερα στους αγώνες μας, και από άλλα μέρη της Ελλάδος, Λαμία, Αθήνα και από διάφορα άλλα σημεία που έχουμε συμμετοχές. Είμαι ο πρώτος που έφερα τους αγώνες στο Μακρύγιαλο. Είχαμε ξεκινήσει πριν 4 χρόνια, θυμάμαι καλά 5, με τον κύριο Άγγελο Ταγμαζίδη. Και συνεχίζω κάθε χρόνο να είμαι εδώ πέρα παρόν και να βοηθάω την Επιτροπή. Εδώ και... βρεθήκατε κάνοντας τουρισμό και είδατε το χώρο πώς έγινε. Και... πώς έγινε. Κύριος Ταγμαζίδης είχε κάνει μια αίτηση στη Πανελλήνια Ομοσπονδία για να γίνουν αγώνες στο Μακρύγιαλο. Ήρθε ένα χρόνο, παρακολούθησε όλους τους αγώνες ανά την Ελλάδα που γινότανε και σαν πρόεδρος της Επιτροπής των Αγώνων ήρθα εδώ, έλεξα το χώρο, αν κάνει, ο οποίος είναι πανέμορφος, είναι τόσο γραφικό και τόσο φιλόξενοι οι άνθρωποι του Μακρυγιάλου, που το έχω συναντήσει, μπορώ να πω, μόνο εδώ και σπάνια σε άλλα μέρη. Εκρίναμε την τοποθεσία ότι κάνει για αγώνες και έτσι θεσμευτήκαμε και κάνουμε για αγώνες στο Μακρυγιάλο και ελπιστώ να συνεχιστούν και τα υπόλοιπα χρόνια. Το θέαμα είναι εντυπωσιακό και προκαλεί το ενδιαφέρον πολλών φίλων των θαλάσσιων σπορ, καθώς συνδυάζει την ταχύτητα και την επιδεξιότητα των χειριστών. Οι αγώνες θα συνεχιστούν και την Κυριακή 2 Ιουνίου στην παραλία του Μακρυγιάλου.